My name is Miranda. I use she, her pronouns. Andreas, he, him. Για συνέχισε μια. And I'm a licensed professional counselor and sex therapist in Erie, Pennsylvania. Πιστοποιημένη σεξ θεραπιστ. Για πάμε λίγο να δούμε τι θα μας πεις. And today I want to talk about minor attracted persons. And I want to talk about minor attracted persons because they are probably the most vilified population of folks in our culture. Τι έγινε, αποκτάει ενδιαφέρον το βίντεο. Εδώ λοιπόν η κυράτσα μας η επιστήμονας θα μας μιλήσει για τους minor attracted people. Για παιδόφιλους δηλαδή. Αλλά δεν τους λέμε πια έτσι γιατί θίγονται. Και μας εξηγεί ότι είναι οι πιο ευρισμένοι της κοινωνίας. Σώπα! Είναι κυριολεκτικά το χειρότερο πράγμα που μπορεί να καταντήσει ένα δίποδο θηλαστικό. Αλλά για πες κι άλλα. Βέβαια, ο κόσμος κάνει λάθος εκτίμηση για το χαρακτήρα τους. Επειδή δεν τους έχει γνωρίσει. Εγώ πάντως προσφέρομαι. Όποιος παιδεραστής ακούει και θέλει να γνωριστούμε, κερνάω καφεδάκι. You may have noticed that I'm using the term minor attracted persons, sometimes abbreviated to MAPS, instead of the more commonly used term pedophile. Το είπαμε, χρησιμοποιείς τον όρο minor attracted person, δηλαδή MAP, για να μην θυχτεί ο παιδεραστής. Αλλά στη λέξη pedophile γιατί κάνεις έτσι? Δεν χρειάζεται εισαγωγικά, πιο κυριολεκτικός όρος πεθαίνεις. Because the term pedophile has moved from being a diagnostic label to being a judgmental, hurtful insult that we hurl at people in order to harm them. Η πατσαβούρα μας εδώ μας εξηγεί ότι χρησιμοποιεί τον άλλον όρο, γιατί ο όρος παιδόφιλος, από εκεί που ήταν διάγνωση, τώρα τον χρησιμοποιούμε για να μειώσουμε κάποιον. Ναι, είναι το χειρότερο πράγμα στο σύμπαν. Άμα είναι να πούμε και αύριο τους βιαστές, υπερβολικούς εραστές. Όχι, Simply means that the person has an enduring sexual or romantic attraction to minors. They've not chosen this attraction, just as the rest of us have not chosen whatever our attraction is. You don't get to choose to be heterosexual or to be gay. Τι θα έλεγες να μην συγκρίνουμε τους gay, τους straight με τους παιδόφιλους? Τι θα έλεγες να μην βάζουμε στο ίδιο καλάθι τη σεξουαλική έλξη μεταξύ ενηλίκων με τα παιδιά? Καταλαβαίνω ότι ετυμολογικά είναι άλλο παιδεραστής και άλλο παιδόφιλος. Ο παιδεραστής είναι αυτός που κάνει κάτι με μικρά παιδιά, ο παιδόφιλος είναι αυτός που θέλει να κάνει κάτι με παιδιά. Άρα, okay, αφού θέλει αλλά δεν έχει κάνει κάτι ακόμα, να τον βάλω να παίξει με την κόρη μου. Θα με πεθάνετε, γαμώτος. Some minor attracted persons are attracted to a specific age range of minors, while some are not. And some minor attracted persons are exclusively attracted to minors. Πώς να σου το εξηγήσω τώρα σωστά προς τα κυλήθεια? Δεν μας ενδιαφέρει! Χεστήκαμε για τις κατηγορίες των παιδόφιλων. Αν γουστάρουν μωρά, παιδιά ή εφήβους. Παιδιά, δεν συνεχίζω το βίντεο. Θέλω σιγά σιγά να συνενογιόμαστε, έτσι. Η γνωστή πολύχρωμη ατζέντα επίμονα βγάζει λάδι τους παιδόφιλους.